Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε? Έχουμε τρίτη, δεύτερη μέρα αυτής της εβδομάδας. Είμαστε μια χαρά, κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε, τα παιδιά είναι στο σχολείο, εγώ στο σπίτι τα γνωστά, καθημερινή ρουτίνα, ξέρετε, σας έχω δείξει πολλές φορές. Λοιπόν, δεν έχω τραβήξει τίποτα από το πρωί, η ώρα είναι 1 παρά 5 και εγώ τώρα θα φύγω, πάω να πάρω το Βασίλη από το σχολείο. Για μεσημεριανό σήμερα, άκουσα που μιλάω και βέβαια έρχεσαι. Για μεσημεριανό σήμερα θα έχουμε, έχουμε αρακά, επίσης έχω σάλτσα από τα νούντ που είχα κάνει την Κυριακή, μπορεί να βράσω κάποια νούντ, έχω ακόμα στα παιδιά άμα θέλουν, ή άμα δεν θέλουν θα πάνε αρακά, θα πάρω φρέσκο ψωμάκι, μα είστε μάτα, με ενοχλείς. Θα πάρω φρέσκο ψωμάκι από το φούρνο, οπότε... περίμενε, δεν μπορώ να σε πάρω καλά τώρα. Και θα φάμε αυτό που έχουμε, να φάμε για να μην χαλάσει, ξέρετε, να τελειώσουν αυτά και μετά μπορεί να μαγειρέψω κάτι άλλο. Έχω κολοκυθάκια, μπορεί να φτιάξω τέτοια κολοκυθοκεφτέντες, δεν ξέρω, θα δω. Να ρωτήσω και τα παιδιά αν θέλουν, δεν πολύ θέλουν να τέτοια, ξέρετε. Έχω αλλάξει το νερό στη χελώνα, την έχω πλύνει, τις έχω βάλει αντικλώρη, τις έχω βάλει το ασβέστιο που χρειάζεται. Ρε Μάι, πού πας καλέ? Ωχ, αυτό το γατί, αυτό το γατί μου ήρθε. Έλα βρε Μάι. Λοιπόν, μια χαρά, τη τάισα, την άφησα έξω, την άλλη την πετάξαμε κρίμα, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά και τα ψαράκια ψοφάνε όταν έχει συνεδρίο και όλα, εντάξει, δυστυχώς, αλλά είναι και αυτά. Λοιπόν, φεύγω τώρα, πάω να πάρω το Βασιλάκι από το σχολείο, η Τόνια θα έρθει, δεν με πήρε ακόμα γιατί τώρα αυτή η εβδομάδα έχει όλο εξάωρο, οπότε τελειώνει 1 και 25 νομίζω, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, φεύγω και ό,τι έχω άλλο σήμερα θα σας δείξω. Σε εμάς ο καιρός φυσάει, βλέπω τώρα, ακόμα έχει ζέστη, ακόμα έχει ωραίες μέρες, ελπίζουμε να απολαύσουμε ακόμα όσο γίνεται. Εντάξει, δεν θέλω να έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά έτσι όπως είναι τώρα, χτες είχε ζέστη πολύ, σήμερα είναι πιο ωραία, πολύ πιο ωραία, τη φυσάει και όλες, ξέρετε, είναι πιο ευχάριστη. Χτες χαμός γινόταν το μεσημέρι, είχα σκάσει, δεν μπορούσα. Αυτά, αλλά βλέπω, είδα ότι αλλάζει η θερμοκρασία, πέφτει, θα αλλάξει ο καιρός προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε εντάξει, τι να κάνουμε, φθινόπωρο έχουμε. Μάι, πρέπει να φύγω, το ξέρεις. Έκατσε, βολεύτηκε. Πρέπει να φύγω. Ναι, πρέπει να φύγω, να πάω. Τι να κάνω τώρα. Αυτά, σας αφήνω τώρα και τα λέμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, γυρίσαμε όλοι σπίτι, τα παιδιά και εγώ βασικά, ο Ανδρέας είναι ακόμα στη δουλειά. Εγώ θα φάω αυτό εδώ αρακά που είχα φτιάξει χτες για τα παιδιά. Εδώ μου έχει περισσέψει σάλτσα, σας είπα, από τα noodles, οπότε την έχω αυτή, θα βράσω εδώ τρεις συσκευασίες, μου τις έχω βάλει εδώ την κατσαρόλα. Μόλις βράσει θα ρίξω αυτά και εφόσον βράσει θα στραγγίσω το νερό και θα ρίξω τη σάλτσα μέσα, θα ανακατέψω όλα καλά. Και αυτά θα φάνε τα παιδιά μου. Εγώ θα πάω να ζεστάνω το νερακά να φάω με ψωμάκι, μια χαρά. Τα παιδιά μου έχουν... ο ένας είναι εκεί, ο άλλος είναι εδώ. Χαλάρωση μέχρι που θα ετοιμάσω το φαγητό, δεν μου μιλάει κανένας, δεν μου ακούει κανένας, τίποτα. Παιδιά, όλα καλά, χαλαρώνετε, Αυτά, λοιπόν, περιμένω να βράσει το νερό, να ζεσταθεί το νερό, να βράσω τα νούτλες και θα κάτσω και εγώ να φάω. Μετά θα ξεκουραστώ λίγο και θα κάνουμε τα μαθήματα με το Βασίλη, βλέπω δεν έχει πάρα πολλά, οπότε εντάξει. Νιστάζει ο Μάη, κοιμάται. Έτοιμα και τα νούντλς, αυτό είναι το πιάτο της Τόνιας, πάω να βάλω και στο Βασίλη, οπότε καλή όρεξη εμάς και καλή όρεξη εσάς αν τρώτε. Βγήκαμε τώρα, πάμε το εδώ, το κύριο Μπυλακούλη. Γεια! Δεν θέλεις. Δεν θέλεις. Δεν πειράζει, μη θέλεις. Το σκυλί, το σκυλί, πάμε στα αγγλικά να το αφήσουμε και εμείς με τη Τόνια θα πάμε μια ωρίτσα να περπατήσουμε. Μια ωρίτσα. Είναι μια ώρα έχει ο Βασίλης. Αγγλικά. Μια ωρίτσα έχεις παιδί μου, όχι μισή. Κάνουμε γυμναστική, να περπατήσουμε το λίγο. Σκυλί είναι εδώ. Έξω είναι ωραία, έχει δροσούλα, μια χαρά. Οπότε αυτό, ο Ανδρέας είναι σπίτι. Το σκυλί δεν είναι εδώ. Μάλλον έφυγε στο χωριό το σκυλί. Τώρα έφυγε. Είναι, γιατί τι ανάγκη, τι έχει σχολείο. Δεν έφυγε. Έφυγε ακόμα από την αρχή, από το καλοκαίρι. Αφού ήταν προχτές, πότε ήταν εδώ παιδί μου. Τέλος πάντων, οπότε αυτό.
Λοιπόν, πήραμε το Βασίλη γιατί άλλαξε το ωράριο και δεν μας ενημέρωσε η δασκάλα των Αγγλικών. Οπότε έφυγε σήμερα ο Βασίλης. Βρήκαμε ένα γατάκι εδώ γιατί λέμε πάμε βόλτα. Έλα. Ε? Έχει ένα. Τι είπες, Τόνια? Τι έχει? Έχει πράσινα μάτια. Wow, είναι φοβερό. Το ένα είναι καυτό, το άλλο πράσινο. Πάμε να το άλλο. Αυτό είναι φοβερό, παιδιά. Και αυτό είναι σπιτικό. Για πιάσε το, μπορείς. Είναι φοβερό! Είναι πολύ ωραία! Τόνια, αυτό είναι φοβερό, μου αρέσει! Μίλησε του σιγά σιγά, ήρεμα! Φοβάται, αλλά είναι τέλειο! Ελάτε, πάμε βόλτα, Βασίλειο! Τι έχεις, Βασιλική? Τι... Αυτό είναι και το δέντρο. Ναι, πάμε. Φυσάει πολύ και δακρύζουν τα μάτια μου από το αέρα. Τι είναι αυτά? Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Να. Τέλειο το γατί αυτό. Βρήκαμε ένα δέντρο μακεδόνια. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που είναι. Έχει πάρα πολλά εδώ. Κεδόνια Τόνια, είναι έτσι σαν μήλο. Κίτρινο είναι ακόμα άγουρο, δεν είναι καλό. Γλυκό από κεδόνια δεν έχει φάει, είναι πολύ ωραίο. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs? Βρήκαμε κούνια στον δρόμο, οπότε σταματάμε γιατί μετά θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Πάμε μακριά, έχουμε χρόνο. Μπορούμε να περπατήσουμε, καλό μας κάνει. Μια χαρά και μ' αρέσει που τα παιδιά περπατάνε, τέλεια. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε. Λοιπόν, φεύγουμε από τις κούνες, πάμε, έχουμε δρόμο. Πάμε μακριά. Περπατάμε, περπατάμε. Πάρε τον τσάντα. Όχι, έλα πάρτε. Ορίστε. Κάνεις, παιδί μου. Βασικά και εμείς έτσι όταν ήμασταν παιδιά κάνουμε αυτό το πράγμα. Τρον, την ώρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο πρώτο σούπερ μάρκετ που είναι στον δρόμο μας. Βασιλόπουλος, νάτος εκεί και πάμε να πάρουμε κάτι να πιούμε γιατί έχουμε δρόμο ακόμα αρκετό. Εδώ τα παιδιά αποφάσισαν να πάμε στη γιαγιά. Με κουβαλάνε, είδατε. Έχουν τη χάρη που θέλω να περπατήσω εγώ. Το έχω ανάγκη τώρα, αλλά... Φυσάει τόσο πολύ χώμα που μπαίνουμε μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πολύ αέρα. Δεν παίρνουμε καλά, τίποτα, πάμε να δούμε. Πάμε, 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 πάμε. Μπορεί κάτι να πούμε, κάτι να πάμε, κάτι να βρούμε. Μάσκα εδώ, έβλεπε. Εδώ η Τόνια που θέλει κάτι να πει. Και εδώ πήγες, Τόνια. Πάμε.
Λοιπόν, ψωνίσαμε, πάμε. Φιούστι, νερό, εκεί χυμό. Και ο Βασίλης πήρε κάτι, κάποιο φαγητό από το Άκη πώς το λένε? Πετρετζίκη. Πετρετζίκης, ο οποίος παντρεύτηκε χθες προχθές, δεν ξέρω πότε. Ρε Άκη, κοίτα εδώ τι πήρε ο Βασίλης. Τέλειο, τι είναι ρολό, τι γράφες? Είναι αυτή. Θα γραπεί το κορδόν μπλου. Περίμενε, κάποιο σνίτσελ τηγανισμένο, τέλος πάντων, πάμε. Πουρέ, ναι. Πλάκα κάνεις. Έχει δύο μπάλες πουρέ και σάλτσα. Είναι ολόκληρο γεύμα, βρε. Θέλω να το φάμε πιο γρήγορα. Πάμε, πάμε, πάμε για την νύχτα σε έξω. Πάμε. Καλά, σήμερα το vlog σκίζει, ε. Ταξιδιωτικό vlog. Μη σας έχω μόνο δουλειές, δουλειές μαγείρεμα. Ας έχουμε και κάτι διαφορετικό. Όχι, κοίτα εδώ. Έβαλα τη μάσκα και... Ναι, η Τόνια με πάει με τα πόδια στη γιαγιά. Πω, πω, πω. Είναι δύο, τι δύο, τρία, τρία, τέσσερα χιλόμετρα. Μπορεί και παραπάνω. Οπότε πάμε, σιγά σιγά φτάνουμε. Καλό κάνετε περπάτημα πριν το ύπνο, μια χαρά και στα παιδιά και σε μένα. Χρειάζομαι πολύ περπάτημα τώρα. Τι λες, χρειάζεται μανούλα? Όχι. Όχι, δεν χρειάζεται? Τι, δεν κατάλαβα. Να περπατώ, χρειάζομαι. Περίμενε Βασίλη, στοπ. Θα να πέσω καλά. Εγώ πρέπει να περπατήσω, λέω. Okay. Να αδυνατήσω λίγο, προσέξτε. Όχι κοντά στο αυτοκίνητο, φύγαμε λοιπόν, τα λέμε σε λιγάκι. To know ya. Hey, na, 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 na. Delve into emotion. Leave us in this moment. Yeah. Λοιπόν, φτάσαμε στο ασανσέρ και πάμε σπίτι. Το μαλλί μου σκίζει σίδερα. Κοιτάξτε το χτένισμα. Πω, πω, τέλειο. Πολύ ωραίο, ε. Σαν το δικό μου. Ναι, ίδιο, ε. Σαν το δικό μου. Λοιπόν, καθίσαμε στη γιαγιά λίγο. Μετά ήρθε ο μπαμπάς και μας πήρε. Φάγαμε το ρολό του Άκη που πήραμε. Ψιλοβλακή. Θα σας πούμε την αλήθεια, αλλά εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Τι να πούμε, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο? Δεν ήταν πολύ ωραίο, ήταν μια βλακεία. Παιδιά, σας άρεσε? Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Μπορεί καν να το έχει φτιάξει. Τι? Μπορεί καν να μην το έχει φτιάξει αυτός. Όνομά του είναι, δεν έχει σημασία ποιος το έφτιαξε. Το πουλάει με το όνομά του σημαίνει ότι το έφτιαξε αυτός, τέλος πάντων. Οπότε αυτά είναι. Ποιος είναι εκεί? Ποιος είναι εκεί? Πού ήσασταν? Ήταν να ξέρω. Τέτοια ώρα. Εμείς είμαστε στο φροντιστήριο, μετά περπατήσαμε και καλά κάναμε φροντιστήριο, αλλά δεν κάναμε. Τσα! Πού είσαι εσύ? Γεια σου. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε το σημερινό βλογκάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Βάζω το χέρι στη τσέπη. Έχεις λεφτά εκεί? Σταμάτα. Δεν έχεις λεφτά? Νιστάζει το κορίτσι μου και γκρινιάζει. Ναι. Αυτό ήταν το βλογκάκι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Εμείς πάμε για μπανάκι ύπνο, γιατί αύριο έχουμε πάλι σχολείο. Πάλι ξεκινάει ρουτίνα. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye. Λοιπόν, εμείς εδώ θα κλείσουμε το σημερινό βλογκάκι. Μαμά, στάσου. Απλά έβαλες το πόδι σου και έπεσα.